Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ. Όχι μόνο επειδή νιώθω ότι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δείχνει καμπάνα. Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ. Όχι μόνο επειδή νιώθω ότι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δείχνει τα πρώτα της βήματα, αλλά και για το γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που αναλάβαμε τις τύχες της περιφέρειας και είχαμε την τιμή να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα για τα οποία μιλούσαμε από την αρχή μοιάζουν να σχηματοποιούνται αρκετά γρήγορα και να δείχνουν σημαντικά αποτελέσματα και να μας κάνουν να ελπίζουμε ότι θα γίνουν κι άλλα. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία εδώ στην εκδήλωση σήμερα, κυρίως για ένα λόγο, αυτό που σας είπα πριν, γιατί αποδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο οι δυνατότητες που έχει ο τόπος μας, αλλά και πόσα μπορούμε να κάνουμε αν υπάρχει στόχευση, δουλειά και συνένωση δυνάμεων. Τι μπορεί να υπάρξει με όλα αυτά? Αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα λοιπόν προώθησης των ίνων pop και πιέ της Δυτικής Ελλάδας στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νοτίου Κορέας, στο οποίο φυσικά θα αναφερθούν πιο αναλυτικά οι επόμενοι, αποτελεί ουσιαστικά μια έμπρακτη ανάδειξη της πολιτικής εξωστρέφειας, αλλά και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, που συνδέει άμεσα τον πρωτογενή τομέα και φυσικά την ανάδειξη των θησαυρών της γης μας. Ήταν βέβαια, και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, και το πρώτο πρόγραμμα αυτού του είδους, στο οποίο λαμβάνει μέρος όχι απλά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά συνολικά η χώρα. Ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί και πιστεύουμε θα τα καταφέρει να ανοίξει νέες αγορές για τα ποιοτικά κρασιά μας, αλλά και να ενισχύσει σημαντικά τον υνοποιητικό κλάδο. Και είμαστε ευτυχείς που σε αυτή την προσπάθεια πραγματικά βρήκαμε άμεσα αρρωγούς, τα επιμελητήρια, αλλά και τις ίδιες τις υνοποιητικές επιχειρήσεις. Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε ότι έχουμε δίκιο όταν υποστηρίζουμε πως σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν πολλές δυνάμεις που δρούν με σύγχρονη αντίληψη και επιδιώκουν την ανάπτυξη αρκεί να τους δίνονται οι κατάλληλες δυνατότητες. Ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου τα επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως βέβαια και τους συνεργάτες μας, τα στελέχη της περιφέρειας, που καθημερινά εργάζονται για να μετατρέψουν σε πράξη, γιατί αυτοί το μετατρέπουν, το όραμά μας για έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα και για αγροτοδιατροφικά προϊόντα που μπορούν και θα το κάνουν. Θα πρωταγωνιστήσουν δηλαδή στις διεθνείς αγορές. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια ακριβώς για αυτή την πολιτική που εμείς υπηρετούμε και στην οποία πιστεύουμε για τη Δυτική Ελλάδα του 21ου αιώνα. Όλοι ξέρουμε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί πραγματικά, και δεν είναι ένας τρόπος να το πει κανείς άλλος, είναι ένας από τους μεγάλους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Και αυτό αποδεικνύεται με αριθμούς. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν περίπου ο μισός πληθυσμός της περιφέρειάς μας απασχολείται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Αλλά και όταν η συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στο τοπικό ΑΕΠ αγγίζει τα 1,3 δις ευρώ. Η Δυτική Ελλάδα είναι ένας πλούσιος τόπος που διαθέτει ένα ανεξάντλητο κατάλογο μοναδικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Την ίδια ώρα όμως, επί χρόνια παρέμεινε ένας τόπος που αδυνατούσε να αναδείξει και να εκμεταλλευτεί αυτόν τον μεγάλο θησαυρό. Για πολλούς ήμασταν, αλλά και παραπαίνουμε ακόμα, άγνωστοι τόσο ως προορισμός, όσο δυστυχώς και ως τόπος προέλευσης αυτών των καταπληκτικών προϊόντων. Και οι αιτίες είναι πολλές. Οι πολύ μικροί κλήροι,
η αδυναμία διαμόρφωσης ισχυρών συνεργατικών ομάδων, η αιμονή σε πρακτικές του χθες και η αδυναμία μεταφοράς σύγχρονης τεχνογνωσίας στους αγρότες μας, μαζί φυσικά με το χρόνιο φαινόμενο της έλλειψης υποδομών. Αλλά, πέρα και πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, μια πολιτική χαμηλών οριζόντων και ανακύκλωσης μιας οδυνηρής εσωστρέφειας. Εμείς, από την αρχή κιόλας της θητείας μας, δεσμευθήκαμε και γίνεται ήδη πράξη, γι' αυτό και δήλωσα από την αρχή εξαιρετικά χαρούμενος αλλά και αισιόδοξος για το μέλλον, για την αλλαγή αυτού του παλαιού και εσωστρεφούς μοντέλου. Το δικό μας όραμα για τα αγροδιοτροφικά μας, όπως και για όλα τα άλλα, στηρίζεται σε τρεις άξονες. Επιθετική εξωστρέφεια και διεθνώς αναγνωρίσιμο branding των ποιοτικών μας προϊόντων. Σύγχρονη και τεχνολογικά εξελιγμένη αγροτική παραγωγή, απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος, όπως τα περιέγραψα συνοπτικά. Πρωτογενής παραγωγή, συνυφασμένη με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και δεν αρκούμαστε απλά μόνο στην καλή και άρτια υλοποίηση των εκχωρημένων δράσεων του ΠΑΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που έτσι κι αλλιώς είναι το βασικό εργαλείο της άσκησης αγροτικής πολιτικής. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς συμπληρωματικά με τις εθνικές πολιτικές και τι κάνουμε. Στον τομέα ακριβώς της εξωστρέφειας και του branding, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πρώτη φορά έχει ήδη εξασφαλίσει πόρους ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, όχι από τα δικά της ταμεία, αντλώντας πόρους ευρωπαϊκούς απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση αυτών των προϊόντων που η ίδια ξέρει, γνωρίζει και όλοι το γνωρίζουν, απλά δεν φροντίζουμε να το γνωρίσουν κι άλλοι, ότι τα εμβληματικά μας προϊόντα είναι τα καλύτερα. Και όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή είναι. Το πρώτο πρόγραμμα, αυτό που ήδη εξελίσσεται, είναι το πρόγραμμα για την προώθηση των κρασιών μας. Επίσης όμως, ήδη ανακοινώθηκαν άλλα δύο προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Σήμερα έγινε και επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο για τα ιχθυαλιεύματα, οπότε μπορώ να το πω και αυτό. Άρα, πρόκειται για τα προγράμματα Mediterranean Aperitivo, που σε ό,τι μας αφορά στοχεύει στην προώθηση πιο άλλου προϊόντος, της βρόσιμης ελιάς στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, της Βρετανίας, ως μέρος αυτού του μεσαγειακού aperitivo, αλλά και για το πρόγραμμα Healthy Mix, στο οποίο η περιφέρειά μας είναι επικεφαλής εταίρος και φυσικά στοχεύει στην προώθηση του άλλου εμβληματικού προϊόντου μας μεταξύ των άλλων προϊόντων, της φράουλας, στις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας μέσω της αγροδιοτροφικής σύμπραξης. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Σήμερα, όπως σας είπα, ήδη βρίσκονται σε τελική φάση και αξιολόγηση τα προγράμματα. Ανακοινώθηκε μόλις το μεσημέρι η πρόθεση του Υπουργείου να εγκρίνει το πρόγραμμα που αφορά μία ακόμα κατηγορία εμβληματικών προϊόντων μας, όπως είναι τα ιχθυαλιεύματα. Το ξαναλέω, επαναλαμβάνω. Θέλουμε τα προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας στα καλύτερα ράφια. Όχι απλώς ως προϊόντα, αλλά πραγματικά έτσι όπως τους αξίζει. Ως σπεσιαλιτέ. Δηλαδή ως προϊόντα που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ελίτ. Μπορεί να ακούγεται πομπόδες ή μεγαλεπίβολο. Αξίζει όμως πραγματικά σε αυτά τα προϊόντα. Και αυτή ακριβώς είναι η υπεραξία που θα γυρίσει πίσω στην τοπική οικονομία, θα γυρίσει πίσω σε αυτόν που εμείς έχουμε πάντα στο μυαλό μας, στον αγρότη. Επιπλέον όμως, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και ενώσεις παραγωγών, ώστε ο κατάλογος των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης της Δυτικής Ελλάδας να μεγαλώσει, ακριβώς για να καταστήσουμε κι άλλα προϊόντα συμμέτοχα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Γιατί η πικρή αλήθεια είναι πως μόλις ένα μικρό κομμάτι των εξαιρετικών προϊόντων που διαθέτουμε έχει διεθνή πιστοποίηση. Και θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την πραγματικότητα και θα το κάνουμε με τη βοήθεια όλων όσων σας είπα παραπάνω. Ακόμα, η προσπάθειά μας για τη βελτίωση της παραγωγής αλλά και του εισοδήματος του αγρότη, νιώθω πως μπορούν να διακριθούν ανάμεσα στις γραμμές από μερικά άλλα πράγματα και η προσπάθεια που κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, οι ενεργειακές κοινότητες που θα απελευθερώσουν τους αγρότες μας από το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος. Δεν είναι απλώς μια ιδέα πλέον. Ξεκίνησε ως ιδέα πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Σήμερα, μετά από μια πολύ επίπονη προσπάθεια, ήδη έχουμε συστήσει τις ενεργειακές κοινότητες και εντός, πιστεύω, το ενός επόμενου 1,5 μήνα θα κατατεθεί και η σχετική άδεια στη ΡΑΕ. Μιλάμε
για το πρώτο τέτοιο και μεγαλύτερο φυσικά στην Ευρώπη, τέτοιου είδους δημόσιο έργο, το οποίο θα ακουμπά, ξεκινά και θα ακουμπά στις ανάγκες των αγροτών μας για μικρότερο ενεργειακό κόστος. Προσέξτε, μικρότερο ενεργειακό κόστος σημαίνει πιο ανταγωνιστικό προϊόν, αύξηση της αξίας της αγροτικής γης και φυσικά επίλυση του προβλήματος, της πραγματικότητας που ζουν καθημερινά οι αγρότες μας. Γνωρίζετε όλοι όσοι ασχολείστε με αυτό, κατέβασμα του διακόπτη της ΔΕΗ κάθε λίγο και λιγάκι. Τα πρώτα βήματα λοιπόν έγιναν και θα συνεχιστούν μέχρι να γίνει πράξη και αυτό το μεγάλο όραμα. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο και με το ίδιο πείσμα, συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε σχέδια για την βελτίωση της άρδευσης με καινοτόμα εργαλεία και τη βελτίωση της προσπελασιμότητας, αλλά και την αειφόρο διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής σε προστατευόμενες ζώνες υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, που σίγουρα θα δώσουν και αυτά με τη σειρά τους τη δικιά τους υπεραξία στο αγροτικό μας προϊόν. Με λίγα λόγια, η προσπάθειά μας αγγίζει όλες τις πτυχές του ζητήματος της αγροτικής παραγωγής και προσπαθούμε να την κάνουμε πιο αποδοτική, πιο ποιοτική, με πιστοποιημένα προϊόντα που θα φτάνουν παντού. Και αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής και έχει, όπως θα δούμε, αρχίσει ήδη να φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Επειδή σε όλα αυτά ακούγονται, ξαναλέω, μεγαλεπίβολα, ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή του δρόμου και ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι και μακρύς και δύσκολος. Και ούτε φυσικά είμαι εδώ για να υποστηρίξω πως τα λύσαμε όλα μέσα σε 2 χρόνια. Υποστηρίζουμε όμως ότι εμείς, ακριβώς λόγω της εμπιστοσύνης που έχουμε στους ανθρώπους μας αλλά και στα προϊόντα μας, σηκώσαμε τα μάτια ψηλά, βάλαμε τον πύχη πολύ ψηλότερα. Γιατί το ίδιο ψηλά βάζουμε τη Δυτική Ελλάδα και τον προϊόντα της. Το πιστεύω και το καταθέτω. Δεν αρκούμαστε στα λίγα και στα μέτρια. Θέλουμε το καλύτερο για αυτόν τον τόπο και να σας πω και κάτι. Δεν το θέλουμε μόνο εμείς. Νομίζω το θέλετε κι εσείς. Το θέλουμε όλοι. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ, να δούμε τέτοια αποτελέσματα και καλύτερα ακόμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.